Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν το πρωί στο ανοιχτό κολυμβητήριο Ηρακλείου, καθώς οι εικόνες που συνάντησαν ήταν απογοητευτικές. Το τι συνέβη θα μας εξηγήσει η συνάδελφος Φιλία Σαριδάκη, που βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο. Φιλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Δείξαμε τον πολιτισμό μας για ακόμα μια φορά. Έτσι είναι, και αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε για υποδομές που δεν έχουμε, αλλά υποδομές που έχουμε, αλλά δεν σεβόμαστε προφανώς. Γιατί οι εικόνες που θα παρακολουθήσουμε, τις εικόνες αυτές, με αυτές ήρθαν αντιμέτωποι ουσιαστικά οι αθλητές, οι οποίοι προπονούνται καθημερινά από πολύ νωρίς το πρωί πλέον στο κολυμβητήριο του Λίντο, το ανοιχτό κολυμβητήριο. Και μιλάμε φυσικά για εικόνες ντροπής, γιατί αυτές τις εικόνες άφησαν πίσω τους και οι βάνταλοι. Αναφερόμαστε σε σπασμένες εγκαταστάσεις, ακόμα και σημεία στα οποία είχαν αφοδεύσει οι άγνωστοι, εικόνες ντροπής προφανώς, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στο χώρο. Και βεβαίως μιλάμε για τα αποδυτήρια, εκεί όπου θα έπρεπε να αλλάζουν οι αθλητές για να συνεχίζουν στη συνέχεια τις προπονήσεις τους. Δυστυχώς δεν είναι όμως η μόνη φορά και η πρώτη φορά, γιατί και πριν από 4 ημέρες και πάλι ο Ράδιο 984 είχε αποκαλύψει εικόνες μέσω του neakrete.gr, οι οποίες ήταν παρόμοιες και πάλι από το χώρο των αποδυτηρίων, με σπασμένα ντουλάπια, με εικόνες ντροπής από τον ίδιο ακριβώς χώρο. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση? Το ίδιο το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου προειδοποιεί ότι ήδη τη Δευτέρα δεν μπορούν να γίνουν προπονήσεις υπό αυτό το καθεστώς και με αυτές τις εικόνες, προς συμμόρφωση και γνώση όλων. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Νομίζω όμως πάνω απ' όλα ότι όσοι μπαίνουν σε αυτό το χώρο, και το λέμε αυτό χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από την πράξη αυτή, θα πρέπει πάνω απ' όλα να τον σέβονται, γιατί ουσιαστικά υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και τους ίδιους τους αθλητές. Ντροπή και απογοήτευση, τίποτα άλλο. Αυτό έτσι θα πω εγώ. Φιλία, σε ευχαριστώ πολύ.